Σε προεκλογικό πυρετό βρίσκονται εδώ και μέρες τα κόμματα. Μπορεί η ημερομηνία των εκλογών να μην έχει ακόμη καθοριστεί, ψηφοδέλτια όμως και προεκλογικές διαδικασίες απασχολούν όλους. Στο ΠΑΣΟΚ ολοκληρώθηκε το Σάββατο το βράδυ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων βουλευτών. Το Σάββατο 31 Τρίτου και ώρα 12 το βράδυ ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις περιοχές της χώρας και στην Ομαρχιακή Κοζάνης. Η Ομαρχιακή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, ως όφιλε βάσει της εγκυκλίου του Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου, συνεδρίασε χθες, είδε τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί και εμπλούτησε τον κατάλογο των υποψηφιοτήτων και με τις δικές της προτάσεις. Όλες οι προτάσεις, και αυτοί που έχουν προταθεί μέσω του διαδικτύου και της διαδικασίας της τριήμερης που προηγήθηκε και οι προτάσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής θα κατατεθούν άμεσα στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων. Από εδώ και πέρα αυτό που ακολουθεί είναι μια διαδικασία συγκεκριμένη. Το Εθνικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει αυτή την Παρασκευή σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε για την ανακοίνωση, την έναρξη καλύτερα του προεκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ και ενδέχεται, αν μέχρι τότε η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων είναι έτοιμη, να ανακηρύξει, όπως ορίζει και το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, τους υποψηφίους για όλη την Ελλάδα και βέβαια και για τον Ομό Κοζάνης. Πάντως αυτό θα συμβεί οπωσδήποτε νωρίτερα από την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου.